Για τρίτη διαδοχική χρονιά η Eurobank και η Grant Thornton απένιμαν τα βραβεία ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας Growth Awards, βραβεύοντας συνολικά 7 ελληνικές επιχειρήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Θέλουμε να είμαστε σταθεροί σύμβουλοι και συνεργάτες σε όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και σήμερα, τόσο εμείς όσο και εσείς, έχουμε μπροστά μας μία πρόκληση που πηγαίνει πέρα από τη συγκυρία την οποία βιώνουμε όλα τα χρόνια που πέρασαν, πηγαίνει πέρα από τη χώρα. Σε όλο τον κόσμο ζούμε μία τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που προκύπτει από την εξέλιξη, από τη διείσδυση και τη συγχώνευση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις παραγωγής από τη μία πλευρά και αφετέρου σε όλες τις φάσεις της προσωπικής ζωής των ανθρώπων. Η χώρα χρειάζεται να οργανώσει μια επιθετική και αναπτυξιακή φυγή προς τα μπρος. Έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά, αρκεί να αφήσουμε πίσω μας τον λαϊκισμό, τον κρατισμό που ταλαιπώρησε τη χώρα για πάρα πολύ καιρό. Η θεσμοθέτηση των βραβείων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας Growth Awards υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ανάδειξης και επιβράβευσης ελληνικών επιχειρήσεων με τα χαρακτηριστικά εκείνα που αποτελούν την εν της πράγμαση απάντηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στην αναπτυξιακή διαδικασία και την ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον διεθνώς. Λειτουργική και επιχειρηματική βελτίωση. Και ο νικητής είναι Plesio Computers. Το βραβείο παραλαμβάνουν οι κύριοι Γεώργιος Γεράρδος, CEO και πρόεδρος της Plesio Computers, και ο κύριος Κωνσταντίνος Γεράρδος, αντιπρόεδρος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα με τον κύριο Καραβία και επικεντρώνουμε σαν μια στρατηγική προτεραιότητα των δύο οργανισμών να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να μετεξελιχθούν. Είναι η κατηγορία ψηφιακή εξέλιξη. Και ο νικητής είναι ο Όμιλος ΟΤΕ. Το βραβείο παραλαμβάνει ο κύριος Μιχάλης Τσαμάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ. Επιχειρήσεις που ξεχώρισαν και διακρίνονται για τις οικονομικές τους επιδόσεις αλλά και για το ισχυρό τους αποτύπωμα σε όρους εξωστρέφειας, διαφάνειας, σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, εργασιακής κουλτούρας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας στην συλλογική προσπάθεια εξασφάλισης της διατηρήσιμης ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία. Είναι η κατηγορία της επιχειρηματικής αριστείας. Μία μόνο λέξη, τσιπίτα. Το βραβείο παραλαμβάνει ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Τσιπίτα, όπως θέλετε. Μιλάμε για την ανακοίνωση του τρίτου βραβείου. Η κατηγορία είναι ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα. Ο νικητής σε αυτή την κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής κουλτούρας είναι η εταιρεία Καυκάς.